Κουτσουρεμένοι έλαβαν τη δόση του οικογενειακού επιδόματος οι πολυτεκνοί, ενώ τα νέα κριτήρια αφήνουν εκτός πολλές οικογένειες παρά τις διαβεβαιώσεις Βρούτσι αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού για στήριξη των οικογενειών, όπως τονίζουν οι ίδιοι οι πολυτεκνοί. Τα επιδόματα, καταρχήν, όπως ξέρετε, τα έχει πετσοκόψει η κυβέρνηση, άσχετα με τις παλαιότερες δηλώσεις τόσο του κυρίου Βρούτσι ως και του κυρίου Σαμαρά, όταν τα είχε βάλει το 2010 με το ΠΑΣΟΚ τότε, αντιπολίτευση ήταν ο κ. Σαμαράς, ότι τα έχουν βάλει με τους πολίτεκνους και συνταξιούχους και θα σώσετε από εκεί την Ελλάδα και πάρα πολλά, και είδαμε ότι όλες οι δηλώσεις αυτές ήταν ψεύτικες και οι πολίτεκνοι αυτή τη στιγμή έχουν χάσει πάρα πολλά. Τα επιδόματα πλέον, όπως ξέρετε, ανάλογα με τα συντοματικά κριτήρια, το κάθε παιδί παίρνει 40 ευρώ και τα 40 ευρώ είναι όσοι έχουν φορολογική δήλωση μέχρι 6.000. Από εκεί πέρα ανεβαίνει στις 12 και πάει μέχρι τις 18.000 και από εκεί πέρα δεν μπαίνει τίποτα. Τα έχουν κόψει πάρα πολύ. Αυτά τα λίγα που παίρνει ο κόσμος έρχονται εδώ πέρα, γκρινιάζουν στο σύλλογο. Εμείς δεν μπορούμε βέβαια να κάνουμε κάτι. Κάνουμε εμείς τις απαραίτητες ενέργειες στην Ομοσπονδία. Διαμαρτύρεται η Ομοσπονδία. Αν θα μπείτε μέσα, θα δείτε στο site τι διαμαρτυρίες έχει κάνει τόσο στον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς, σε όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Έχουν δώσει κάποια χρήματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα τα δώσουν σε τρεις δόσεις. Τώρα θα δώσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή τις τελευταίες δόσεις από ό,τι έχουν πει. Έχω εδώ πέρα και το αυτό που γράφω, πόσο ακριβώς μπορούν να καταβάλουν τις τρεις δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανώτερα για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξη τέχνη. Λοιπόν, θα τα πάρουν ο κόσμος τα αυτά που έχει να πάρει. Τώρα βέβαια, όσον αφορά αυτά που δεν ξέρω αυτοί, αν έχουν κάνει, πρέπει να έχουν κάνει πρώτα το ΕΠΣ, το Α21 και την φορολογική δήλωση. Λοιπόν, αν τα έχουν κάνει αυτά, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν κάνει, θα πάρουν αυτά που έχουν να πάρουν. Πρέπει να είναι τα τέκνα τους, τα παιδιά τους να μην υπερβαίνει το 18ο έτος ηλικίας ή το 19ο, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, σε ανώτερα ιδρύματα, αν σπουδάζουν, είναι μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας. Τι δεν μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω και τον πίνακα εδώ, με το πόσα χρήματα παίρνει ο κόσμος, γιατί ρωτάνε πάρα πολύ τηλέφωνα, όχι δεν τα πήραμε, όχι πήραμε λίγα. Γράφει εδώ ότι 6.000 ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, θα το πάρουν το πλήρες, 40 ευρώ δηλαδή. Από 6.000 και 1 ευρώ έως 12.000 παίρνουν τα 2 τρίτα του επιδόματος και από 12.000 και 1 ευρώ έως 18.000 ευρώ που λαμβάνουν το 1 τρίτο επιδόματος. Αυτά είναι. Οι υπόλοιποι δεν παίρνουν τίποτα απολύτως. Μάλιστα, οι πολίτεκνοι κάνουν λόγο για μια άκρως αντιπολιτεκνική, αντιοικογενειακή και αντιδημογραφική πολιτική, αφού τα παιδιά μετατρέπονται επί της ουσίας σε φορολογικά τεκμήρια, και μάλιστα όλα αυτά όταν στη χώρα μας για πρώτη φορά στην ιστορία της οι γεννήσεις κατήλθαν το 2012 στις 100.371 και οι θάνατοι για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια έφτασαν στις 116.670. Προστασία λοιπόν ή εμπεγμός των οικογενειών, διερωτώνται τελικά οι πολίτεκνοι.